Και αραβνοβολήθηκε, λίγο καιρό αργότερα την παντρεύτηκε ο Γιώργης ο Σαμόλης. Μια μέρα της είπε, «Εγώ δεν πάω στο γιατρό, αφού γιατρός για μένα είναι σε κάθε μου πληγή ένα δικό σου βλέμμα». Το συνηθούμε με το Βασίλη το Λεστάκι το δικηγόρο, όπου τον συναντήσω να του ζητώ να μου απαντήσει αμέσως σε μαντινάδα που του λέω. Μια μέρα του είπα τη μαντινάδα του Μίτσου του Σταυρακάκη, «Δεν ήρθες πάλι κοπελιά απόψε στο όνειρό μου και σφιχταγκαλιαστήκαμε με το παράπονό μου». Μου είπε αμέσως, «Με την ελπίδα πως μπορείς το όνειρο να σημώσει, έχω χαλιά με για σε μια όλη τη στράτα στρώσει». Μια άλλη φορά του είπα, «Κατέχεις ιντάνε να διψάς και δίπλα σου να πίνει, να τσιζητάς να πιείς κι εσύ και χάμε να το χύνει». Μου απάντησε αμέσως με μια μαντινάδα του Μανώλη του Καλομήρη, «Νερό κρατή και τσιζητώ να πιω για να χορτάσω» και μ' απαντά, «Άλλη καρδιά θέλω να ξεδιψάσω». Ένα πρόβλημα υγείας ανάγκασε τη γυναίκα του Βενιζέλου του Ξυλούρη να ανέβει στην Αθήνα. Όταν έφυγε το πλοίο, ο σύζυγός της που κοιτούσε δακρυσμένος και κουνούσε το μαντίλι του αποχωρισμού, είπε, «Παίρνει το πλοίο τη χαρά που είχα μια και μόνο και μένει έρμο το κορμί παρέα με τον πόνο». 3 μήνες αργότερα ξαναγύρισε υγιέστατη κοντά του και η χαρά του Βενιζέλου δεν λεγότανε. Πριν μπει σπίτι της είπε, «Ήρθε στον κήπο το πουλί κι οι βιόλες πάλι ανθούνε, απού λέγα ο δυστυχής πως θέλα μαραθούνε». Ο Μιχάλης Στεφανάκης είναι κορυφαίος μαντιναδολόγος αλλά και οικογενειάρχης. Αγαπά τη γυναίκα του με πάθος και έχει πει για εκείνην τόσες μαντινάδες όσες δεν έχουν υποθεί για άλλη γυναίκα στην Κρήτη. «Χρόνε που φθείρεις τις ομορφιές, μη φθείρεις τη δική τζι, άστο στο ψεύτη τον ντουνιά, στολίδι το κορμίτζι. Κι ένας ξερός δεντρού κορμός στην εδική σου αγκάλι, άμα θα μπει στοιχηματό, βλαστούς κι αθούς θα βγάλει». Ήθελα να σε του βουνού ένα μικρό βιολάκι κι εγώ να δέρνουνε οι καιροί, να με πομπρός χαράκι. Ποια μαντινάδα του Μιχάλη σε έχει συγκινήσει περισσότερο, ρώτησα μια μέρα τη γυναίκα του και εκείνη αμέσως, «Στον ίδιο τάφο θα ήθελα να μπουν τα φέρετρά μας, να αγκαλιαστούν τα χώματα που ακάμουν τα κορμιά μας». 2 μαντινάδες του επίσης με έχουν συγκινήσει, αυτές που λέει τι θα κάνει αν εμποθάνει πρώτος αυτός ή εγώ, μου είπε δακρυσμένη η κυρία Στεφανάκη. «Αν εμπρωτοποθάνω εγώ, η πόρτα τζι ασκουφώνει, να μπαινοβγαίνει η ψυχή για να μην νιώθει μόνη. Αν εμπρωτοποθάνει αυτή κι εγώ πομείνω ο πίσω, ο σαν τον επιτάφιο τον τάφο θα στολίσω». Θυμήθηκε όμως και ένα βασιγέτη του Μιχάλη, μια παραγγελιά του δηλαδή, και μου το είπε. Να'ρθείς όντε ψυχομαχό παραγγελιά σου φίνω, να σε χαϊδεύει τρυφερά το βλέμμα μου να σβήνω».
Ο Μανώλης ο Κουτάντος υπήρξε νοσοκόμος στο Βενιζέλιο. Άνθρωπος με σπάνια αξία και ήθος, ήταν πάντα γελαστός. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1997, ο Μανώλης πήρε ολόκληρη την άδεια του και πήγε στο χωριό του, τις Κορφές, να μαζέψει τις ελιές, απαραίτητο συμπλήρωμα στον πενιχρό μισθό για να μεγαλώσει τα δυο κοριτσάκια του. Επειδή όμως το ίδιο διάστημα παρουσιάστηκαν προβλήματα στην νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, ανακαλέσαμε την άδεια του και πράγμα πρωτοφανές επέστρεψε ο Μανώλης στο νοσοκομείο χωρίς να καταδεχτεί να εκφράσει παράπονο ή να μεταχειριστεί δημοσιοϋπαλληλίστικες πρακτικές. Σαν τέλειωσε τη δουλειά του την πρώτη κιόλας μέρα, επιστρέφοντας σπίτι του σε ένα σφοδρότατο τροχαίο, ο άτυχος Μανώλης έχασε τη ζωή του. Την επομένη τον θάψαμε στο χωριό του. Την ώρα που βγήκα δακρυσμένος από την εκκλησία, ήρθε ο Αριστίδης ο Γεωργαντονάκης και μου είπε: «Γιώργο, αν έβγαζε μαντινάδες η γυναίκα του, έπρεπε τώρα να του πει: εδά που θέλω το νερό, μη φεύγεις κυπουρέ μου, που το έβγαζες χουφιές χουφιές, τη δίψακή σβηνές μου». Ίσως ήταν ο πιο μερακλής απάνω στην Κρήτη, μα δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Μύρωνας ο Σκουλάς. Σε ένα βίντεο που τραβήχθηκε στο σπίτι μου το 92, ο Μύρος προανάγγειλε με μια μαντινάδα ότι θα ακολουθήσει: «Όφου και καρκινοποιήθηκα και θα ποθάνω ο φέτος, και πήγα και παράγγειλα τον τάφο με το μέτρος». Αργότερα ήρθε ο καρκίνος που ο Μύρος τον πάλεψε αντρίστικα. Μια μέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου είπε στη γυναίκα του την κάλια που της κρατούσε το χέρι: «Είσαι στα μάτια μου το φως, στα αυτιά μου η ακοή μου, είσαι και γεύση και όσφρηση, στα δάχτυλα η αφή μου». Ένα μήνα πριν πεθάνει της είπε σκουπίζοντας ένα δάκρυ από το πρόσωπό της: «Θεέ μου, και να ξεψύχουνα μέσα στην αγκαλιά σου, να κλείσουνε τα μάτια μου τα χέρια τα δικά σου». Η Γεωργία η Λουλάκη της είπε μια μέρα στον άντρατζη, το Μανώλη τον Κτενιαδάκη: «Καλιάχω στην αγκάλι σου τη μοσκομυρισμένη, γιατί του Ρόδου η μυρωδιά στο χρόνο ξεθυμένη. Αν εντύχει και με βρει κακό, αλάργο σου οντελείπω, να'ρθείς να πάρεις τσικαρδιά στον τελευταίο χτύπο». Μπροστά στη σιτιακιά ποιήτρια την Κοστούλα την Περάκη υποκλίνονται όλοι, κυρίως όμως όλες οι γυναίκες που ασχολούνται στην Κρήτη με την ποίηση. Την αγαπούν και τη θαυμάζουν. Ακούστε τρεις καταπληκτικές μαντινάδες που έχει πει στον άντρατζη το Φώτη: «Πάρ την καρδιά μου κι άσε μου ένα κομμάτι εμένα, για να χτυπά μόνο να ζω και να αγαπώ εσένα. Μιλείς κι ανθίζεις την καρδιά της αγάπης στο περβόλι, και κάνεις την καθημερινή μέρα για μένα σκόλη. Καρδιά, ψυχή μου, μάτια μου, φως μου, αναπνοή μου, σκέψη που δίνεις όμορφο νόημα στη ζωή μου». Όταν χάθηκε η μάνα του, ο Γιώργης ο Σταυρακάκης πήγαινε πιο συχνά στο σπίτι να δει τα κάνει ο πατέρας του, που θύμιζε απλά τα νένιο κούτσουρα. Ένα βράδυ είδε σκοτάδι στο πατρικό σπίτι και καρδιοχτύπησε. Μπήκε μέσα, άναψε το φως και σε μια γωνιά καθόταν ο γέροντας. «Ε, πατέρα, για είδα δεν ανάβεις το φως.
τον ερώτησε. «Εμένα το φως μου έσβησε από την ώρα που επόθανε η μάνα σου», είπε δακρυσμένος. Φεύγοντας ο Γιώργης, έβγαλε τη μαντινάδα. «Έσβησε αέρα στο κερί που εκράτουνα στη χέρα, κι είναι για μένα η ζωή σκοτίδι νύχτα μέρα». Έσβησα αέρας, έσβησα αέρας στο κερί, έσβησα αέρας, έσβησα αέρας στο κερί. Έσβησα αέρα στο κερί που κρατούνα στη χέρα. Άντε σαμά που κρατούνα στη χέρα. Σκοτίδι νύχτα μέρα.